Μία Κρήτη και κάτι παραπάνω. Τόσοι ήταν οι επισκέπτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης μόνο τον Ιούλιο του 2022, με τις αφίξεις να ξεπερνούν τις 750.000 και τους αριθμούς να επιβεβαιώνουν το ιστορικό ρεκόρ για το οποίο κάνουν λόγο οι φορείς του κλάδου. Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Κρήτης, το οποίο σύντομα αναμένεται να αλλάξει στέγη και να μεταφερθεί στο Καστέλι, υποδέχθηκε και αποχαιρέτησε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Έχουν περάσει τρεις Κρήτες. Γιατί δεν είναι μόνο οι αφίξεις, είναι ο ανάλογος κόσμος φεύγει και απάνω. Αναλυτικότερα, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό, αφίχθησαν 756.720 επιβάτες. Αύξηση της τάξης του 34,5% παρατηρήθηκε στις πτήσεις εξωτερικού, αφού μόνο τον Ιούλιο του 2022 το αεροδρόμιο μέτρησε 692.591 επιβάτες, ενώ τον ίδιο μήνα το 2019, προ-πανδημίας, ο αριθμός είχε φτάσει τις 646.822. Ωστόσο, υψηλά ήταν και τα ποσοστά που αφορούν στον εσωτερικό τουρισμό, με τις πτήσεις να φέρνουν 64.129 επιβάτες φέτος τον Ιούλιο και να σημειώνεται άνοδος 29,1% σε σχέση με το 2021. Ρεκόρ του αεροδρομίου τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε όλα τα χρόνια, ανεβαίναμε κάθε χρόνο τώρα. Ο φετινός Ιούλιος έκλεισε με ένα νούμερο περισσότερο από ό,τι και του 18 και του 19 οι ανάλογοι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος, που είναι και οι καλύτεροι μήνες του αεροδρομίου. Ανάμεσα στους τουρίστες που έφτασαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μέσα στον Ιούλιο, πρώτοι των πρώτων και με μεγάλη διαφορά φιγουράρουν και πάλι οι Γερμανοί, με 183.322 αφίξεις που παραδοσιακά επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους. From Germany. I think the nature is really beautiful. So yeah, and the food and the people are very nice. Ακολουθούν οι Βρετανοί με 95.244, οι Ολλανδοί με 39.520, οι Πολωνοί με 34.877 αφίξεις, ενώ μεταξύ άλλων χωρών που προτιμούν την Κρήτη εδώ και πολλές δεκαετίες βρίσκονται στην 8η θέση οι Ισραηλινοί με 26.190. London. I came about 30 years ago. Very good food, nice beaches, friendly people. Yes, and I think there's probably here's a good mix if you want really buzzy or you want very quiet. Σε κάθε περίπτωση, ο Αύγουστος, που διαχρονικά αποτελεί την αιχμή της τουριστικής περίοδου για τις περισσότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης, κατ' επέκταση της Ελλάδας αλλά και της Κρήτης, αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ποσοστά με τον Ιούλιο, ίσως και με οριακή αύξηση, αφού στην πράξη οι υποδομές του νησιού, οι δυνατότητες δηλαδή του ίδιου του αερολιμένα, αλλά ακόμα και οι διαθέσιμες κλίνες, έχουν πιάσει ταβάνι. Ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι ο ίδιος μήνας, αν θέλετε, από πλευράς δυναμικότητας. Ο Ιούλιος με τον Αύγουστο δεν έχει μεγάλη διαφορά. Επειδή οι Έλληνες κυκλοφορούν περισσότερο τον Αύγουστο. Γι' αυτό λέμε ότι ναι μεν, αλλά. Πάντως, η μεγάλη ζήτηση για διακοπές στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας οδηγεί σε φαινόμενα overbooking, καθώς σε αρκετά ξενοδοχεία δεν υπάρχουν πλέον άδεια δωμάτια για τον τελευταίο μήνα των καλοκαιρινών διακοπών. Όταν βλέπεις ότι έχεις κόσμο και έχεις αρκετή δουλειά, τόσο περισσότερο θέλεις να δουλέψεις και να κάνεις τη δουλειά σου ακόμα καλύτερη.